Θα μεταφερθούμε τώρα με τη βοήθεια του συναδέλφου εξαιρετικά έμπειρου στα θέματα αυτά. Μένει κοντά μας, Μανώλη, γιατί θα ακολουθεί η συζήτηση μετά. Θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, Γιάννη, για να δούμε καταρχάς εκεί τώρα έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Εκεί επικεντρώνονται και όλες οι συζητήσεις με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων. Πάμε να δούμε τι δυνάμεις έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί της Κρήτης. Το ότι θα έβγαινα να πω για τις δυνάμεις στην Κρήτη δεν το περίμενε. Είναι σοκ για μένα. Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Έχουμε τον ναύσταθμο της Σούδας, που είναι και αμερικάνικη βάση. Έχουμε 115 πτέρυγα μάχης με δύο μοίρες αεροσκαφών F-16, τα πλέον μοντέρνες ελληνικής αεροπορίας, στα συγκεκριμένη παραλλαγή τους. Έχουμε στα δυτικά ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο είναι ενταγμένο στο δίκτυο του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει επίσης μία μοίρα καταδρομένων αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε και η έδρα της 5ης ταξιαρχίας. Πάμε μετά στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται το 547 αερομεταφερόμενο τάγμα πεζικού. Είναι μια σχετικά νέα μονάδα, υπάρχει εδώ και περίπου 4 χρόνια, η οποία θα ενισχυθεί ο ρόλος της. Πάμε λίγο Ηράκλειο. Πιο πέρα, στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο υπάρχει στο αεροδρόμιο η 133 σμιναρχία μάχης. Δεν έχει αεροσκάφη, είναι μεταστάθμιση εκεί πέρα, αλλά υπάρχει μία μοίρα S-300 mm-hmm. και ένας μήνος επίσης αντιεροπορικών πυράβλων, μικρού βεληνικούς, η TOR-1, οι οποίοι εξασφαλίζουν ουσιαστικά την προστασία των S-300. Και τέλος, αν πάμε στο Λασίθι, υπάρχει ένα ραντάρ στην άκρη της Κρήτης, το οποίο κοιτάει προς Ανατολή, μάλιστα, επίσης ενταγμένο στο δίκτυο του ΝΑΤΟ. Αυτές είναι οι υπάρχουσες δυνάμεις. Τώρα όμως, από εκεί πέρα. Αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό νησιού Αστακού, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη. Φυσικά. Εκ των πραγμάτων. Και η Κρήτη είναι αστακό. Η ίδια η θέση της Κρήτης την κάνει αστακό. Είναι μακριά οποιαδήποτε ακτή άλλης χώρας. Έχει μια τεράστια θαλάσσια έκταση γύρω-γύρω. Αλλά επίσης είναι και ένα νησί το οποίο οι δυνάμεις που είναι πάνω είναι προσανατολισμένες όχι τόσο στην άμυνά του. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, δεν χρειάζεται να μιλάμε ακόμα για άμυνα Κρήτης. Αλλά στη λεγόμενη προβολή ισχύως. Δηλαδή κάτι από την Κρήτη μπορεί ουσιαστικά να προβάλλει την ελληνική ισχύ σε μια ακτίνα εκατοντάδων μιλίων γύρω από το νησί. Αυτό έχει σημασία που λες, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα μέσα από αυτή την περίφημη συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, να γίνει στρατιωτική βάση στη Λιβύη της Τουρκίας, στη Βόρεια Λιβύη. Έχει μεγάλη σημασία και όχι μόνο το ότι θα υπάρχει μια βάση, αλλά το τι θα υπάρχει σε βάση. Αεροπορικές δυνάμεις, σύστημα ενεργού πολέμου, ραντάρ, θα δούμε. Τέλος πάντων, θα είναι τώρα σενάρια. Ελπίζω ακριβώς. Δεν θα γίνουν για ποτέ. Ακριβώς. Αυτή είναι υπάρχει η δική μου ελπίδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πάνε εκεί να μεταφερθούν νέες δυνάμεις. Δεν μεταφέρονται οι νέες δυνάμεις που θα τις αναφέρουμε λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης. Του κλίματος. Αυτά τα πράγματα, ό,τι αναφέρουμε τώρα. Ήταν προγραμματισμένα. Επίσης, ό,τι θα αναφέρουμε από εδώ και πέρα είναι προγραμματισμένο και υλοποιείται σιγά-σιγά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε υπό το πρίσμα των νέων τουρκικών διεκδικήσεων. Μας είπε πριν ο Πάρης Καρβουνόπουλος ότι σε αυτό το κλίμα που λες τώρα έγιναν και οι δηλώσεις του Αγίου. Ακριβώς. Ότι δεν είναι κάτι έκτακτο με βάση το κλίμα που διαμορφώνεται. Ότι η Ελλάδα πρέπει να στραφεί στη λεγόμενη ανοιχτή θάλασσα, στα μπλε νερά. Ναι. Είναι δεδομένο. Το ξέρουμε χρόνια, το λένε χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε τώρα επειδή ξαφνικά οι Τούρκοι ανακάλυψαν ότι είναι κοντοχωριανή με τη Λιβύη. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επίσης προγραμματισμένα δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε υπό το πρίσμα των εξελίξεων. Μάλιστα. Είχε προγραμματιστεί και ενεργοποιείται αρχές του 2020 το δεύτερο τάγμα, το δεύτερο αερομεταφερόμενο τάγμα στην Κρήτη. Με έδρα το Ηράκλειο. Είναι στο Ηράκλειο αυτό. Επίσης, προκειμένου τα δύο αερομεταφερόμενα τάγματα να έχουν ουσία, να έχει ουσία ο τίτλος του, το αερομεταφερόμενο, ο σχεδιασμός του Πενταγώνου είναι να πάνε στην Κρήτη, να μεταφέρουν στην Κρήτη και ένα τάγμα μεταφορικών ελικοπτέρων Σινούκ. Μιλάμε για 10 περίπου ελικόπτερα Σινούκ. Αυτό το πράγμα το θέλουν χρόνια. Αρχικά σκόνταυτε στην έλλειψη εκ των ελικοπτέρων. Τώρα έχουμε πάρει άλλα 10 κομμάτια από την Αμερική. Μάλιστα. Τώρα πάμε σκοντάφτη όμως στο κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος να στήσεις εκ του μηδενός μια υποδομή στην Κρήτη, να μεταφέρεις εκεί πέρα το υλικό, το προσωπικό και όλα αυτά. Θέλουν, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα. Επίσης όμως, ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα χρόνο, υποτίθεται, δεν ξέρει κανείς, προσωπικά δεν ξέρω, η κατασκευή ενός ραντάρ, με Ισραηλινού ραντάρ, στην Ανατολική Κρήτη, κοντά στο ήδη υπάρχον. Τι σημαίνει αυτό το πέραν του ορίζοντα που λέμε? Είναι ένα ραντάρ το οποίο δεν περιορίζεται από τη γεωγραφία. Από τη φυσικά εμπόδια ή από την καμπυλότητα της γης. Δηλαδή, ένα ραντάρ το οποίο είναι στημένο σε ψιστεριά, βλέπει μέχρι κάποια δεκάδες μίλια ένα πλοίο. Μετά γίνεται στρογγυλή, το πλοίο χαμηλότερο από τον ορίζοντα, το ραντάρ δεν βλέπει. Μάλιστα. Αυτό που φτιάχνουν τώρα είναι ένα ραντάρ το οποίο μπορεί ουσιαστικά
αντί να στρέφει την κεραία του προς το στόχο, στρέφει προς το διάστημα. Μάλιστα. Εκπέμπει προς τα εκεί, mm-hmm. ανακλάται ακτινοβολία, επιστρέφει στη γη και βλέπει έτσι πέρα από τον συγκεκριμένο οπτικό ορίζοντα. Αυτό το ραντάρ δεν είναι μόνο του. Αυτό το ραντάρ ουσιαστικά έχει προγραμματιστεί να είναι δεμένο, συνδεδεμένο με ένα αντίστοιχο που βρίσκεται στις Ισραηλινές ακτές. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί να κάνουν σύνθεση της εικόνας και να έχουν μια συνολική εικόνα. Μάλιστα. Σε αέρα και θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει. Τώρα που μπορεί να λειτουργεί, τώρα που μπορεί να είναι ακόμα οικόπεδο. Δεν το γνωρίζουμε. Ούτε ξέρουμε που βρίσκεται ούτε τίποτα από αυτό. Ξέρουμε ότι θα είναι Ανατολική Κρήτη. Είναι τέλος πάντων ένα πρόγραμμα το οποίο κρατιέται πάρα πολύ χαμηλά η δημοσιότητα γύρω από αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.